Ωραίο αυτό το βάζω. Θα το πάρω. Μετά το Γιώργο Μαζονάκη, έχουμε Σμήνος από μέλισσες. Για την ακρίβεια, τα 5 αγόρια, τα κουκλιά του γκρουπ που ήρθαν για να μας κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Αχ, πώς θα τα βγάλω σήμερα πέρα στο Μέγκασταρ με τόσους πολλούς άντρες. Επιδρομή τεστοστερόνης έχουμε. Ζουμ, 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 ζουμ. Μέλισσα τριγύρω. Δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, αλλά πέντε. Οι μέλισσες είναι το νέο συγκρότημα που έκαναν τη διαφορά. Βιτόριο, που είναι και το φυσικό σας περιβάλλον ως μέλισσες. Τι ωραία που νιώθουμε. Θέλω να πετάξω λίγο εδώ στους αγρούς, μπορώ. Ποιο είναι το αγαπημένο σας λουλούδι? Εσύ. Όταν θυμώνουν οι μέλισσες τσιμπάνε. Πρέπει να θυμώσουν πολύ για να τσιμπήσουν. Είναι δύσκολο. Πρέπει να απειλούνται. Πώς φεύγουν οι στιγμές πιο γρήγορα από τον ανέμο. Ματιές που γιατρέψαν πληγές ανήκουν πια στο παρελθόν. Θέλουμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα, να κάνουμε λοιπόν τις συστάσεις. Ο Ιάκωβος, ο Χριστός, ο Κώστας, ο Παντελής και ο Θάνος. Ακριβώς. Παιδιά, μας κεντρίσατε το ενδιαφέρον, έτσι ξαφνικά, με το τραγούδι κρυφά που έγινε μεγάλη επιτυχία και ακούγεται παντού. Το περιμένετε αυτό? Ήτανε κάτι απρόσμενο, αλλά είναι και πολύ ευχάριστο που αγαπήθηκε, που το παίζουν τα μαγαζιά, χορεύει ο κόσμος και ευχαριστούμε και γι' αυτό, έτσι δεν είναι λίγο πράγμα. Χαρακτηρίζετε τη μουσική σας? Ανεβαστική, χορευτική, διασκεδαστική. Ετοιμάζετε τον πρώτο σας δίσκο. Πείτε μου τι θα περιλαμβάνει. Θα περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Με πολλά είδη μουσικής, σε στυλ παλιού 70's rock μέχρι dance κομμάτια. Γενικότερα αυτός ο δίσκος θα είναι για πολλά γούστα και ελπίζουμε να αρέσει. Και μια αγκαλιά σου δίνει πιο πολλά από όσα θες. Με ποιον καλλιτέχνη θέλετε πάρα πολύ να συνεργαστείτε? Και μας άρεσε πάρα πολύ να παίξουμε την Έλενα Παπαρίζου, γιατί είναι και pop και ροκάρι. Με το γυναικείο φίλο πώς θα πάμε, με το φλερτ? Εγώ χάλια. Τι είπε? Γιατί όλες θέλουν τον Χρήστο. Μπορώ να μιλήσω? Ψεύδεται, ασυστόλος. Έκυψε υποψηφιότητα για την Eurovision. Έγινε η πρόταση από την εταιρεία και πετάξαμε τη χαρά μας απλά. Είναι μεγάλη τιμή, ας πούμε, να παίξει σε ένα τέτοιο κοινό. Τις υπόλοιπες συμμετοχές πώς τις βλέπετε? Το καλύτερο τραγούδι να πάει. Δηλαδή, ας μην είναι το δικό μας. Σημασία έχει να πάει ωραίο τραγούδι στην Eurovision. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος, ποια είναι τα όνειρά σας? Να παίζουμε live παντού. Όπου υπάρχει μπρίζα. Πείτε μου ότι μένετε και στην Κυψέλη, να τρελαθώ. Στα Μελίσσια. Στα Μελίσσια. Στα Μελίσσια, ναι. Πάντως, Ιάκωβε, έχω να πω την μπλουζίτσα σου. Είναι πολύ μέλισσα. Είναι. Είναι. Τα χάρια σου είναι μέλι όμως. Πάμε άλλη μία. Ναι. Χορεύουμε στο σώμα μου. Τυλίγεσαι με μια ματιά. Και να φίλοι δεν λένε σε.